Πάμε λοιπόν στον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ. Ταμάμ που λένε και οι Τουρκοί. Εντάξει, εγώ το βλέπω λόγω διαβατηρίου. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα η λίστα προβλήματα του Ολυμπιακού. Ναι, μα λόγω διαβατηρίου μιλάμε τώρα. Τώρα δεν λέμε ότι ο Ντόρσεϊ είναι Αμερικανός και τον παίρνει. Δεν τον αποκτάς ποτέ τον Ντόρσεϊ ως Αμερικανό. Αλλά έχει ελληνικό διαβατήριο. Έχει ελληνικό διαβατήριο ο Ντόρσεϊ. Επίσης, λύση για τον Ολυμπιακό θα ήταν ακόμα και πέρυσι, ας πούμε, ή πρόπερσι, ο Καλάθης. Δεν κοίταξαν τη λύση του Καλάθη. Δεν ξέρω πόσο τους απασχόλησε ο Καλάθης. Λύση για τον Ολυμπιακό, ακόμη καλύτερη και από τον Ντόρσεϊ, είναι ο Ρογκαβόπουλος. Μπορείς να τον πάρεις. Δεν ξέρω. Μπορείς να τον πάρεις από την Πασκόνια. Έχει ένα 100.000.000 buyout, την αλήθεια. Έχει μικρότερο, μεγαλύτερο. Είναι ο Ρογκαβόπουλος. Αυτές είναι οι λύσεις. Αν μείνει ελεύθερος, λύση είναι ο Χουγκάζ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να θεωρεί ότι δεν χωράει. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το δικαίωμα μέχρι 5 Ιουλίου να τον κρατήσει. Με ένα μεγάλο ποσό, νομίζω. Κοντά στις 300.000 ευρώ για αυτό το έτος, το τελευταίο του συμβολέου του. Αν τον κρατήσει, μπορεί να τον αφήσει δανεικό πίσω στο Περιστέρι. Αλλά αν δεν τον κρατήσει και μείνει ελεύθερος, ο Χουγκάζ έχει τα χαρακτηριστικά του παίκτη που μπορεί να πιάσει τον Ολυμπιακό στο 4. 4 και λίγο 3. 4 και λίγο 3. Ωραία. Μπορεί να πιάσει. Να σου πω ποια άλλη περίπτωση μπορεί να απασχολήσει σε θεωρητικό επίπεδο. Ο Τρίστα Βουξεβίτς. Ναι, αλλά για να τον κάνεις παίκτη, για να μάθει να παίζει. Εντάξει, πέρασε και από το NBA. Νομίζω ότι μπορεί να πάρει μια ευκαιρία με την ίδια λογική. Να παίξει στη θέση του Τανούλη. Να συμπληρώσει το ρόστερ για αρχή και βλέπουμε. Γιατί έχει και ελληνικό διαβατήριο. Ο Τανούλης δεν μπορεί να μείνει στον Ολυμπιακό για να βελτιωθεί κι άλλο. Ό,τι ήταν να βελτιώσει, το βελτίωσε φέτος. Θέλει ακόμα δουλειά να παίξει σε καλή ομάδα, με καλό πρόγραμμα, να παίξει 40 λεπτά, να παίξει 30 λεπτά, να παίξει 20 λεπτά και να ξαναγυρίσει στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έχει χρόνο συμμετοχής αρκετό για ένα χρόνο πλέον σε ομάδα, με τη βελτίωση της παραστάσης που είδε φέτος, την ανέλυξη που είχε στον Ολυμπιακό, την όποια. Δεν έχει σημασία ότι δεν έπαιξε λεπτά, δεν έχει σημασία, αλλά προπονήθηκε γερά. Και έχουμε και μια ωραία ερώτηση, τον αναφέρω γιατί έχει κάνει εξαιρετική σεζόν, ο άλλος Μητρουλόγκ, ο Ελάτζα Μητρουλόγκ από το Περιστέρι, που ήταν εκπληκτικός. Ναι, όταν παίζεις στο Περιστέρι φαίνεσαι καλύτερος από τον Άζ και είσαι ο Έλλη Μητρουλόγκ. Είναι το χαϊδευτικό, Έλλη. Είσαι καλύτερος και από τον αδερφό σου. Δεν είναι, ο Νάζ είναι καλύτερος. Εκείνος όμως παίζει τον Ολυμπιακό και παίζει την Ευρωλίγκα. Ας τον βάλουμε τον αδερφό του να παίξει 2-3 ματσάκια Ευρωλίγκας, να τον δούμε. Διαφωνώ δηλαδή. Βεβαίως το Περιστέρι έπαιξε πάρα πολύ καλά. Αλλά έχει ισορροπία το Περιστέρι. Έχει τον Ράγκλαν, είναι καθηγητής. Έχει τον Λαβ. Δεν έμαθα και τι έγινε με τον τραυματισμό του, αν έχει. Δεν παίζει σίγουρα αύριο. Το θέμα είναι πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω. Τρέχαμε σήμερα με άλλα ζητήματα. Περίμενε όμως. Είπαμε τα συμπληρωματικά, πρέπει να πούμε και το βασικό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει κάποιες μεγάλες κινήσεις. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, λοιπόν, Μιχάλη, για πάρ' το πάνω. Λοιπόν, άκου. Πάμε σε μια Ευρωλίγκα πλέον. Εσύ είσαι και παλιός και τα γνωρίζεις. Κάνει κύκλους. Η οποία αρχίζει και ανεβαίνει η ένταση, ανεβαίνουν τα μπάτζετ. Πολλές φορές. Το ορίζουν αυτό ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Το έχουν ξανακάνει στη Euroleague σε έναν βαθμό. Δηλαδή φεύγουμε και προς τα πάνω και από την εποχή της λιτότητας και πηγαίνουμε σε μια εποχή που πρέπει να ανοίξουν τα πορτοφόλια. Εγώ έτσι το βλέπω. Συνέβη και παλιότερα στις αρχές του 2000, όταν ο Ολυμπιακός δεν ακολούθησε και είδαμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε. Ανέλαβαν οι Αγγελόπουλοι με τα ευρωπαϊκά να έχουν γίνει 5-1. Αυτή τη στιγμή είναι στο 7-3. Πέρασαν και οι δύο ομάδες. Έτσι. Πέρασαν και οι δύο ομάδες από εποχές που είχαν πολύ ψηλά μπάτζετ. Πέρασαν και από εποχές σφιχτές. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε προς τα πάνω. Αυτό νιώθω. Άρα, με τον Ολυμπιακό να έχει στον ελληνικό του κορμό παίκτες όπως ο Λούτζης, ο Λαρετζάκης, ο Μήτρογλου, Ο Παπα-Νικολάου που κι αυτός αρχίζει σιγά σιγά και οδεύει προς το τέλος της καριέρας του. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να πάει να κοιτάξει παίχτες όπως ο Χουγκάζ, όπως ο ποιους άλλους είπαμε, ο Βουξεβίτς, ο Ελάτζα, που κι αυτοί είναι εντελώς συμπληρωματικοί αν έχεις βασικούς. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βασικούς γηγενείς πολλούς. Έχει το Γουόκαπ, το διαβατήριό του, έχει τον Παπα-Νικολάου, αν θες το βασικό rotation, και από εκεί και πέρα αρχίζουμε και συζητάμε για τους υπόλοιπους. Αν μπορούν να παίξουν, να σταθούν στην Ευρωλίγκα. Άρα εγώ από ελληνικά διαβατήρια, να το πούμε απλά, θα έβλεπα τα εξής δύο. Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σάσα Βεζένκοφ. Αν πώς και αν γίνεται, δεν υπάρχει άλλος παίχτης αυτή τη στιγμή υψηλού επίπεδου να μπει στο ελληνικό στοιχείο του Ολυμπιακού, στο ελληνικό του κομμάτι. Μπορεί να μην είναι εφικτό κανένα από τα δύο. Μπορεί να είναι το ένα, μπορεί να είναι και τα δύο. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Αλλά θεωρητικά μιλώντας, ο Ολυμπιακός δεν έχει λόγο να πάει να ψάξει κι άλλους παίχτες συμπληρωματικούς, οι οποίοι ουσιαστικά μπορούν να βρουν ρόλο μόνο στην Α1. Γιατί θα πρέπει μετά να βρει άλλους τόσους ξένους, να ξαναπάει με 10 ξένους, θα παίξει Ευρωλίγκα. Με ποιο θα παίξει Ευρωλίγκα? Να κάνουμε το recruiting. Ναι. Αυτό είναι το νόημα, Βαγγέλη. Προχώρα. Να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Καταρχάς, ο Άρης είπε το Λιόπουλος για τον Παναθηναϊκό, δεν είπε το Λιόπουλος για τον Ολυμπιακό. Άρα, για να μην τον πει και για τον Ολυμπιακό, πάει να πει ότι δεν κολλάει ούτε στον Παναθηναϊκό. Λέω εγώ τώρα, άμα δεν τον παίρνει ο Ολυμπιακός, τον έχει περισσότερο ανάγκη στο 2 και στο 1, αλλά κυρίως στο 2, πώς θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός που είναι πρωταθλητής Ευρώπης? Με αυτή την έννοια το λέω. Εγώ το παιδί το πιστεύω. Το αφήνω στην άκρη αυτό το σχόλιο. Εγώ θα τον έπαιρνα, αλλά δεν είμαι εγώ που αποφασίζω. Λέμε τώρα. Ξεκινήσαμε τα ελληνικά συμβόλαια. Για μένα ο Ρογκαβόπουλος δεν είναι βοηθητική λύση. Είναι παιχταράς. Θα πρέπει να είναι και βασικός στην εθνική ομάδα. Θα μπορούσε να είναι βασικός και στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα μου πεις δεν έγινε βασικός στην Μπασκόνια. Άλλη συζήτηση, μην την ανοίξουμε την κουβέντα. Δουλεύει αλλιώς η Μπασκόνια. Και θέλει Χάουαρντ η Μπασκόνια. Όλους τους Χάουαρντ της γης. Άρα δεν θα παίξει βασικός ο Ρογκαβόπουλος. Όμως ο Ρογκαβόπουλος είναι Έλληνας. Δεν είναι Ισπανός. Ας την Μπασκόνια στην άκρη. Επίσης, ο Παπαγιάννης, είπα, θα κολούσε ακόμα και στον Ολυμπιακό. Δεν είναι συμπληρωματικός. Είναι βασικότατος. Ναι, εντάξει, εγώ τον Παπαγιάννη δεν τον βάζω καν στην εξίσωση, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 3 σέντερ. Δεν μπορεί να πάρει τέταρτο. Έχει 3. Ποιοι είναι οι 3? Ο Φαλ, ο Μιλουτίνοφ και ο Ράιτ. Τραυματίας ο Φαλ. Ο Μιλουτίνοφ. Τραυματίας για 2 μήνες. Με συμβόλαια ανανεωμένα. Και οι 3 μαζί του χρόνου παίρνουν 4,3. 1,9, 1,7 και 700. Μάλιστα. Ο Τανούλης όμως είναι μέσα. Είπες να ανοίξουν τα πορτοφόλια. Ο Τανούλης είναι μέσα τώρα στο ρόστερ. Ο Τανούλης είναι συμπληρωματικός. Βγάλει τον Τανούλη να βάλει τον Παπαγιάννη. Για συμπληρωματικό. Πού να τον πας? Πού να παίξει? Δεν θα έρθει κατάρχη. Ένα λεπτό. Εμείς κάνουμε το recruiting τώρα. Ναι. Ο Παπαγιάννης δεν είναι συμπληρωματικός. Όχι, αλλά θεωρώ ότι επειδή ο Ολυμπιακός είναι πλήρης στο 5, δεν θα τον κοίταζε αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν είδα με τη Real να είναι πλήρης στο 5 και σε άλλα μάτς δεν τον είδα. Είναι ποσοτικά, μπορεί να μην είναι ποιοτικά. Αλλά ποσοτικά δεν μπορεί να πάρει άλλο σέντερ. Πρέπει να διώξει κάποιον. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, παρακάτω. Θα έχουμε σε λίγο και εικόνα από το τι συμβαίνει στο ΆΚΑ, από την τελετή με το Λάβαρο. Συνέχισε, Βαγγέλη. Ένα λεπτό. Αλλά πέρα από τους Έλληνες που είναι συγκεκριμένοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, γι' αυτό το ανέφερα το όνομα, όχι κατά ανάγκη ότι πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός τον Παπαγιάννη. Προφανώς. Ναι. Στον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι έχει πολύ περισσότερο χώρο για τον Παπαγιάννη. Πολύ σωστά. Πάμε παρακάτω τώρα. Ο Ολυμπιακός, ό,τι δεν έκανε το περασμένο καλοκαίρι, οφείλει, πρέπει, επιβάλλεται να το κάνει τώρα. 3 συνεχόμενα Final Four χωρίς να πάρει το τρόπαιο. Κάτι του λείπει. Του έλειπε έτσι κι αλλιώς. Ακόμη και πέρυσι του έλειπε με Βεζένκοφ και Σλούκα. Πολύ περισσότερο τώρα. Και επειδή ο Βεζένκοφ δεν προβλέπεται να μείνει ελεύθερος σε 20 μέρες, όπως δεν θα μείνει και ο Μίσιτς σε 20 μέρες, και ας λένε ότι ψάχνει σπίτι στην Κυφάδα, μπορεί να μείνουν ελεύθεροι και οι δύο το Δεκέμβρη. Δεν το ξέρω. Το ότι έχει κλείσει, αν αγόρασε το σπίτι ο Μίσιτς στην Κυφάδα, είναι καλό στο real estate. Δεν σημαίνει ότι θα έρθει εδώ πέρα. Τι να κάνει, αγοράσει τη Σαρλότ. Για ποιο λόγο να βλέπει του παπακοεφυγητέ, το μισό ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει. Το Βέσελ πριν από 2 χρόνια αγόρασε σπίτι και ψάχναμε να δούμε πού πάει ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και δεν πήγε πουθενά. Πολλοί παίχτες που έχουν λεφτά και ξέρουν τι είναι η Ελλάδα. Άμα βάλουμε στην εξίσωση και όσου έχουν αγοράσει στον Κώστα Ναβαρίνο, η λίστα είναι τεράστια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον έχει προσεγγίσει στο Μίτς και του έχει πει αν. Εδώ είμαστε. Εκεί είμαστε μέχρι στιγμής, όμως είναι πολύ μακριά οτιδήποτε άλλο. Άρα ο Παναθηναϊκός, παιδιά, δεν έχει στο μυαλό του 100% να κρατήσει το Βιλντόσα. Ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται. 100% δεν θα είχε. Είπαμε ότι υπάρχει και μία περίπτωση να μείνει επειδή έχει συμβόλαιο και μπορεί να πάνε όλα τρένο μέχρι το τέλος. Και έκανε καλό Final Four με αυτή τη λογική. Η λογική λέει θα φύγει. Πάμε παρακάτω για τον Ολυμπιακό. Ό,τι δεν έκανε πέρυσι λοιπόν, για να το κλείσω εγώ, πρέπει να το κάνει φέτος. Απλά φέτος πρέπει να το κάνει διπλούν. Ο Ολυμπιακός δηλαδή χρειάζεται 2 μεγάλους. Ηγέτες. Όχι έναν. Χρειάζεται 2 μεγάλους ηγέτες. Χρειάζεται έναν παίκτη με σίγουρο σκορ το 3-4, αλλά που να μπορεί να δίνει και άλλα στοιχεία, γιατί μεγαλώνουν όλα τα παιδιά. Και χρειάζεται έναν ακόμη παίκτη με ατομική φάση στο ασώδιο. 2-1. Κυρίως 2, αλλά και λίγο 1. 2-1. 1-4-3. 1-2-1. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται 2 μεγάλους ηγέτες. Αν ο Βεζένκοφ είναι ο ένας το Δεκέμβρη, λέω, χρειάζεται έναν ακόμα. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένα Μάικ Τζέιμς. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Ζητάει 7,5 εκατομμύρια και κλειστό 3-4. Καθαρά, net ποσά. Net. Θα τα δώσει ο Ολυμπιακός. Θα το δούμε. Πέρσι το buyout της Μονακό δεν πληρώθηκε. Υπομονή για τον αν δεν υπήρχε. Τώρα για να ξαναχτιστεί μια ομάδα που θα διεκδικήσει Ευρωλίγκα και το τρόπαιο, χρειάζεται παίκτες με τέτοια χαρακτηριστικά. Στις θέσεις που είπα, γιατί ο Γουόκαπ είναι αμετακίνητος στην περιφέρεια. Μέχρι εκεί. Ο Παπα-Νικολάου αντέχει ακόμα. Μέχρι εκεί. Οι ψηλοί, εντάξει, καλύπτουν τη θέση. Δεν διαφωνώ καθόλου. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλες εξελίξεις με τραυματισμούς ανεπιθύμητους στη νέα σεζόν, γιατί και φέτος είχε πολλούς τραυματισμούς ο Ολυμπιακός, μάλλον και ο Ολυμπιακός, αλλά ήταν και απόρρια του παγκοσμίου. Λογικό για τους παίκτες που καταπονήθηκαν. Άρα βλέπω ότι χρειάζεται 2 μεγάλες κινήσεις. Άρα το μπάτζετ του Ολυμπιακού λογικά, και αν πάρει και το γήπεδο Ολυμπιακός και μεγαλώσει και η χωρητικότητα του γήπεδου και λογικά ο Ολυμπιακός θα αυξήσει παραπάνω σε σχέση με τον Παναθηναϊκό τον προϋπολογισμό του. Δηλαδή, το χέρι στην τσέπη θα το βάλουν οι Αγγελόπουλοι πιο πολύ, πιο βαθιά μάλλον, από ότι ο Γιαννακόπουλος, που έτσι κι αλλιώς έχει τη βάση ανεβάσει. Την έχει ανεβάσει τη βάση του από φέτος, τη βάση στον προϋπολογισμό. Αυτές τις 2 λύσεις θα περιμένω και τις 2 κινήσεις θα περιμένω από τον Ολυμπιακό. Τώρα που ο Κίναν Έβανς δεν μπορεί να αποκτηθεί, είναι δεύτερο σοβαρό τραυματισμό. Αν δεν ρισκάρει με τον πρώτο, πόσο να ρισκάρει με τον δεύτερο σοβαρό τραυματισμό, για να παίκτη με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που βασίζεται στην αθλητικότητα. Εντάξει, Βαγγέλη, επειδή είναι τραυματίας όμως ο Έβανς, μπορεί να βρεθεί λύση να αποκτηθεί με άλλα δεδομένα στο συμβόλαιό του, με μελλοντική προπτική. Αυτό. Άμεσα δεν θα μπορέσει να βοηθήσει. Με ρήτρα τραυματισμού. Ναι, κάπως έτσι. Του αν έχει κι άλλο τραυματισμό. Γιατί έχει δεύτερο σοβαρό τραυματισμό. Έτσι είναι. Άρα ο Ολυμπιακός ψάχνει για μένα, πρέπει να ψάξει μάλλον, όχι ψάχνει, πρέπει να ψάξει για τις 2 αυτές λύσεις. Για τις 2 αυτές λύσεις. Δεν χρειάζεται πολλές να κάνει. 2 κινήσεις. Είναι έναν Έλληνα. Διαλέξει και έναν Έλληνα ακόμα. Ο Λαρετζάκης είναι εκεί. Ο Μήτρογλου είναι εκεί. Ο Γουόκαπ είναι εκεί, 3. Ο Λούτζης είναι εκεί, ο Παπα-Νικολάου είναι εκεί, 5. Ένας θα βγαίνει, μπορεί να βγαίνει ας πούμε από τη 12η. Χρειάζεται 1 ή 2 ακόμα Έλληνες. Και με έναν κάνει τη δουλειά, αν πάρει 2 καλούς ξένους. Πάντα μιλάμε για την Ευρώπη. Λοιπόν, τώρα, πήραμε μια ιδέα και από το τι γίνεται στο ΆΚΑ. Εγώ θα πω ένα όνομα ευθέως, γιατί το πάμε γύρω-γύρω. Μάικ Τζέιμς. Είπα, 7,5 εκατομμύρια νέτ. Δινείς, με κλειστό 3-4, κύριε Μπάρκα. Να το πούμε πιο, ναι. Να το πούμε πιο έτσι ξεκάθαρα. Από τη στιγμή που ο Κίναν Έβανς μας τελείωσε, τουλάχιστον για φέτος, Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, ακόμα κι αν γίνει αυτό που λες, τον κρατήσει με ένα μικρότερο συμβόλαιο, δεν θα τον υπολογίζει για την επόμενη σεζόν. Αν επιστρέψει, επέστρεψε. Αν δεν... Αλλά θα φτιάξει την ομάδα του χωρίς τον Κίναν Έβανς. Εννοείται αυτό. Ο Μάικ Τζέιμς από την Ευρωλίγκα είναι ο μοναδικός παίκτης που συμπληρώνει όλα τα κουτάκια, τέλος πάντων, που ψάχνει ο Ολυμπιακός σε ένα βασικό γκάρντ, το οποίο πρέπει απαραίτητα να αποκτήσει. Τα συμπλήρωνα από πέρυσι το καλοκαίρι. Από όταν ξεκίνησε η συζήτηση. Δεν ήταν εφικτό. Δεν το συζήτησε σε καμία περίπτωση η Μονακό. Λοιπόν, αυτός είναι ο μοναδικός αυτή τη στιγμή από τους παίχτες, τους θεωρητικά διαθέσιμους από την Ευρωλίγκα. Από την Ευρωλίγκα. Γιατί αν πας στο λαχείο από το NBA. Αν πας να φέρεις έναν Ναν, είναι άλλη κουβέντα. Βεβαίως, πάντα θα υπάρχει το ρίσκο. Ο Ναν ήταν η μία όψη του νομίσματος, ο Κέμπα Γόκερ ήταν η άλλη όψη του νομίσματος. Θέλω να πω ότι καταλαβαίνω και το γνωρίζουμε. Τα πιο πεταμένα 1,8 εκατομμύρια ευρώ που έχουν υπάρξει στην Ευρωλίγκα τα τελευταία 20 χρόνια. Γνωρίζουμε, επειδή δεν κάνουμε κουμάντο εμείς στον Ολυμπιακό, ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας πάντα, όταν τον ρωτάνε, λέει ότι η εμπειρία της Ευρωλίγκας, το να έχει γνώση της λίγας ο παίχτης που θα πάρω, είναι για μένα ένα σημαντικό στοιχείο. Δεν είναι πανάκια, δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρει παίχτη, δεν έχει πάρει παίχτη που δεν ξέρει από την Ευρωλίγκα, αλλά γενικά αν πάρει παίχτη που γνωρίζει να παίζει σε αυτή τη διοργάνωση, είναι κάτι που το προτιμά. Άρα ο Μάικ Τζέιμς αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός που μπορεί να αλλάξει, να ανεβάσει τον Ολυμπιακό επίπεδο, την περιφέρεια του Ολυμπιακού επίπεδο, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι που φέτος αντιμετώπισε όλη τη χρονιά πρόβλημα και έλλειψη σταθερότητας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι συμφωνώ με τον Βαγγέλη, δεν φτάνει ένας Μάικ Τζέιμς ή ένας τέτοιος παίκτης, χρειάζονται δύο ισχυρές τονωτικές κινήσεις στον Ολυμπιακό. Ο λόγος που δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός φέτος θα ασχοληθεί με τον Ρογκαβόπουλο δεν είναι άλλος από το ότι αν πάει σε ένα τριάρι, θεωρώ ότι θα πάει να πάρει παίχτη μπροστά από τον Παπα-Νικολάου θεωρητικά. Δηλαδή παίχτη που θα τον ανεβάσει και αυτό σε επίπεδο. Ο Ρογκαβόπουλος δεν ξέρω αν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να παίξει μπροστά τον Παπα-Νικολάου ως βασικό τριάρι σε μια ομάδα που θέλει να συνεχίσει να είναι διεκδικήτρια του τίτλου. Γι' αυτό και δεν το βλέπω ως άμεση προτεραιότητα. Προφανώς όμως. Υπάρχει και ο βραχνάς του buyout. Προφανώς όμως, αν τα διαβατήρια δεν βγαίνουν, ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει ό,τι καλύτερο μπορεί για να βγουν. Για πες, Βαγγέλη. Θα πάρει ξένο δηλαδή στο 3. Δεν άκουσα. Θα πάρει ξένο στο 3. Λέω, αν πάει να πάρει τριάρι, θεωρώ ότι θα πάει να πάρει τριάρι που θα τον ανεβάσει ποιοτικά. Ξένο. Άρα θα πάει να πάρει τον Kleiber, γιατί τον αφήνει η ΕΦΕΣ. Δεν ξέρω αν θα πάρει τον Kleiber. Ξέρω ότι αν ασχοληθεί να πάρει τριάρι, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει στη λύση του Ρογκαβόπουλου. Γιατί ο Ρογκαβόπουλος θα πάει και αυτός πίσω από τον Παπα-Νικολάου, που υπάρχει ο Λαρετζάκης. Δεν βρίσκω νόημα αυτή τη στιγμή να πάρει τον Ρογκαβόπουλο, μόνο αν έχει μείνει με 4 διαβατήρια. Και είναι τα χέρια του δεμένα. Αγωνιστικά εγώ το λέω. Ναι, αγωνιστικά σου λέω και εγώ ότι δεν είναι ίδιος παίκτης ούτε με το Λαρετζάκη ούτε με το Ρογκαβόπλο και χωράνε. Οκ. Εντάξει, ναι. Θα μπορούσαν, ναι. Θα μπορούσαν, αλλά... Άλλωστε, αν αναγκαστείς να κάνεις κάτι, θα αναγκαστείς και να το προσαρμόζεις, να το χωρέσεις. Πάρε τον Kleiber και πες μου ποιοι ξένοι δεν θα παίζουν. Τώρα πρέπει να δούμε όλο το ρόστερ. Να δούμε αν θα είναι ο Τάιλερ, να δούμε αν θα μείνει ο... Αν θα μείνει ο Μπραζδέκης του ερώτου, δεν θα μείνει. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα βρεθεί λύση, ακόμα και αν ο Ολυμπιακός πονέσει οικονομικά. Ναι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνεται από πουθενά ότι θα μπορέσει να είναι στο ρόστερ της επόμενης σεζόν ο Μπραζδέκης. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ούτως ή άλλως έχει πονέσει πολύ οικονομικά ο Ολυμπιακός από την υπόθεση Μπραζδέκης. Οπότε τώρα το να χρειαστεί να πληρώσει και κάτι παραπάνω για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είναι λεπτομέρεια. Ακριβώς. Ο Μπραζδέκης μαζί με τον buyout για την πρώτη του σεζόν κόστησε στον Ολυμπιακό 1,3 εκατομμύρια ευρώ και αυτά που πήρε ο Ολυμπιακός από τον Μπραζδέκης σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν σε ένα τέτοιο ποσό. Έχει ο Ολυμπιακός στο μεγαλύτερο μέρος σεζόν 2 εκατομμύρια παρκαρισμένα. Το Σίγμα και τον Μπραζδέκης.